Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από το γήπεδο Αλιστράτης. Μακεδονικός Αλιστράτης Άρης Καλαμόνα για την Αλφαέρας Τεχνική της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δράμας. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τη μάχη των δύο ομάδων που δίνουν για να ξεφύγουν από την επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού και να έχουν μια άνετη πορεία. Στους 12 βαθμούς ο Καλαμόνας, στους 3 η Αλιστράτη, αλλά με πολύ δρόμο στο πρωτάθλημα ακόμη. Ρέφερι της αναμέτρησης το βλέπουμε στο κέντρο του γηπέδου να εισέρχεται, τον Νίκο Αχθοφορίδη, με πρώτο βοηθό τον Παναγιώτη Κουβαλάκη και δεύτερη βοηθό τη Σταυρούλα Τάλιου. Πάμε να δούμε το αρχικό σχήμα. Τις επιλογές των δύο προπονητών και πρώτα για τους γηπεδούχους ο Βασίλης Σαρακασίδης που ξεκίνησε τη χρονιά ως προπονητής του Άρη Καλαμόνα και πλέον είναι προπονητής του Μακεδονικού Αλιστράτης. Παρατάσει Δελιγιώρογλου στο τέρμα, Χατζιμπουργάνη Γιάντσιο Χρήστο, Γιάντσιο Πασχάλη Μαλέ, το Παλίδι Γιάντσιο Γιώργο, Ζορμπίδη Κεραμιδά, Σωτήρι Ψηλό και Μανώλη Κοκοτσάκη που είναι και αρχηγός. Από την άλλη πλευρά για τον Άρη Καλαμόνα, ο προπονητής της ομάδας Χρήστος Κιωσές. Παρατάσει Ματζιόρι στο τέρμα, 2 Βέη, 3 Ντόβα, 4 Κοπαράνη, 5 Άρη Νικολαίδη, 6 Καγιάογλου, 7 Θόδωρο Αλμανίδη, 9, 8 Τάσο Παναγιώτου, 9 Χρήστο Παναγιώτου, 10 Μπάμπη Περπερίδη που είναι και αρχηγός και 11 Στέφανο Αλμανίδη. Στον πάγκο για τους γηπεδούχους έχουμε τους Δημητριάδη, Χατζιμπουργάνη, Αντωνιάδη Θόδωρο, Αντωνιάδη Θεόφιλο, Αντωνιάδη Νίκο, Πολυζώνη Κούτλε, Θεοφανίδη, Βασιλιάδη και Μουχτάρη Γιώργο. Και για τους φιλοξενούμενους έχουμε τους Μπερπερίδη, Βουβαλίδη, Σαβίδη, Τάσιου δεύτερο τερματοφύλακα, Πατσούκη και Στέφανο Ιωαννίδη. Φάουλ για τον Καλαμόνα. Με τον Περπερίδη να εκτελεί γρήγορα. Καλή εκτέλεση. Γκολ 0-1. Πολύ γρήγορη εκτέλεση φάουλ του Περπερίδη και τον γκολ από το Βέις, ο οποίος πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή και με πολύ ωραίο σούτ εκτελεί τον Δελιγιώρογλου. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 0-1 μόλις το 8ο λεπτό για την ομάδα του Καλαμόνα με σκόρερ το Βέις. Ήταν πολύ γρήγορη η εκτέλεση του φάουλ από τον Περπερίδη, τον αρχηγό της ομάδας, τον Μπάμπη τον Περπερίδη. Πανέξυπνο στο 8. Όλοι περίμεναν να γεμίσει την μπάλα. Αυτός έπαιξε γρήγορα, σιρτά, έξυπνα για τον Βέις, ο οποίος μέσα στην περιοχή πλάσαρε τον εξερχόμενο Δελιγιέρογλου, η μπάλα στα δίχτυα. 0-1 Αλιστράτη Καλαμόνας με σκόρε το Βέις στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Έρχεται ο Αλμανίδης ο Θόδωρος, κερδίζει. Πάει να παίξει κάθετα για τον Χρήστο τον Παναγιώτου. Καλή πάσα του Παναγιώτου. Παναγιώτου ανάμεσα σε δύο κάνει μια τρίπλα. Παναγιώτου κρατάει και πάλι στον Αλμανίδη. Αλμανίδη σιρτό σουτ. Πέφτει ο Δελιγιέρογλου και μπλοκάρει την μπάλα. Απειλούν στο 14 οι φιλοξενούμενοι με τη συνεργασία Παναγιώτου και Αλμανίδη. Γιώργος Γιάντσιος, ωραία μεταβίβαση αλλαγή παιχνιδιού για τον Κεραμιδά. Κεραμιδάς μπαίνει στην περιοχή, παίρνει την κεφαλιά, περνάει, πλασάρει το Ματζιόρι, ο οποίος πέφτει και μπλοκάρει, διώχνει την μπάλα. Πολύ καλή ευκαιρία με τον Κεραμιδά. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού για τον Χρήστο τον Γιάντση, ο οποίος αντιχάσει από τον Παναγιώτου. Παναγιώτου βλέπει εκτός θέσης τον Δελιγιώρογλου, πανέξυπνο το πλασέ, αλλά η μπάλα θα περάσει out από αυτή την προσπάθεια του Παναγιώτου στο 21. Τώρα λοιπόν το corner για την ομάδα του Μακεδονικού εκτελείται. Πρώτο δοκάρι από μακρύνει ο Ντόβας. Καλή παρέμβαση πριν ο Κοκοτσάκης πυροβολήσει. Χρήστος Γιάντσιος θα γεμίσει στην περιοχή. Νικολαίδης από μακρύνει. Γιώργος Γιάντσιος έχει καλά πόδια. Το σουτ σιρτό η μπαλ out. Καλή στιγμή εδώ με τον Γιώργο τον Γιάντσιο. Στο 28 από τη φάση διαρκείας. Παναγιώτου εκτελεί, δεύτερο δοκάρι. Καλή εκτέλεση, κεφαλιά θα μπλοκάρει ο Δελιγιώρογλου και δεν υπήρχε offside. Η κεφαλιά από τον Άρη τον Νικολαίδη στο δεύτερο δοκάρι. Ωραία η εκτέλεση από τον Χρήστο Παναγιώτου. Μαλές από αριστερά, ανεβαίνει φάση διαρχίας. Πάει μπάλα στον Κεραμιδά. Κεραμιδάς κάνει την τρίπλα. Κρατάει την μπάλα ο Κεραμιδάς. Έχει χώρα από δεξιά. Κεραμιδάς, έντρα σουτ. Θα μπλοκάρει ο Ματζιάρης. Καλή κίνηση από τον μικρό. Το σουτ στο 34 μπλοκάρει ο Ματζιάρης. Το σουτ του Κεραμιδά. Περπερίδης. Θα παίξει στον Τάσο τον Παναγιώτου κάθετα. Παναγιώτου πατάει και πάλι στον Περπερίδη. Περπερίδης μπαίνει στην περιοχή. Περνάει τον Χατζιμπουργάνη, βγαίνει λίγο πλάγια. Καλή σέντρα, σουτ. Πολύ καλή ευκαιρία. Η μπάλα out. Κλασική ευκαιρία για τον Καλαμόνα να κάνει το 0-2 με τον Καγιάογλου. Καγιάογλου, πολύ ωραία αλλαγή παιχνιδιού του Καγιάογλου. Καταπληκτική κάθε την πάσα. Αλμανίδης Θόδωρος βγαίνει, Αλμανίδης σουτάρει. Γκολ 0-2 από κόντρα. Η μπάλα στα δίχτυα. Αλμανίδης Θόδωρος άτυχε εδώ η Αλιστράτη. Ουσιαστικά σαν αυτό το γκολ είναι. Έβαλε ο Μαλές εκεί το πόδι του για να διώξει την μπάλα. Αλμανίδης Θόδωρος χρεώνει τον γκολ 0-2 στο 57. 0-2 για την ομάδα του Καλαμόνα μόλις τώρα στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης. 0-2 για τους φιλοξενούμενους. Καταπληκτική κάθε την πάσα του Καγιάογλου. Αλμανίδης Θόδωρος. Ωραίο σπριν, δεν έκανε καλό πλασέ, αλλά ήταν τυχερός στο ότι η μπάλα βρήκε πάνω στο Μαλέ, άλλαξε πορεία, καταλήγει στα δίχτυα. Αλμανίδης Θόδωρος 0-2, ο Καλαμόνας προηγείται. Νομίζω μπορεί να χρεωθεί και ως αυτό το γκολ του Μαλέ, γιατί άλλαξε πορεία η μπάλα. Έβαλε το τάκλινγκ για να κόψει την μπάλα και την άλλαξε πορεία. 2-0-2 Αλιστράτη Καλαμόνας στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης.
Ντόβα ανεβαίνει από αριστερά. Βέις, ωραία με μία στον Θόδωρο Αλμανίδη. Αλμανίδης έχει χώρο. Για να δούμε, Αλμανίδης κάνει μία προσποίηση πιο πλάγια στον Παναγιώτου. Ωραία και πάλι στον Αλμανίδη. Αυτό στην περιοχή το σουτ. Πολύ καλή στιγμή εδώ με τον Τάσο Παναγιώτου. Τελικό αποδέκτη, αλλά ο Δελιγιώργλου μπλοκάρει την μπάλα. Καλή στιγμή. Για να δούμε αυτό το φάουλ όμως τώρα με τον Ζορμπίδη σε πολύ καλό σημείο από δεξιά για την ομάδα του Μακεδονικού. Ζορμπίδης θα εκτελέσει στο δεύτερο δοκάρι, πάει η μπάλα. Προσπαθεί να βρει το Κοκοτσάκι, κατεβάζει την μπάλα ο Δημητριάδης. Δημητριάδης την ελέγχει, γυρίζει παράλληλα, πέφτει και μπλοκάρει ο Ματζιγιάρης. Αυτή είναι η καλύτερη στιγμή της Αλιστράτη στο δεύτερο ημίχρονο. Από αριστερά η μπάλα. Ωραία κίνηση από τον Πολυζώνη. Ένα καλό σουτ. Η μπάλα στο δοκάρι. Από κοντά το γύρισμα, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Μακεδονικό. Πολύ μεγάλη ευκαιρία από το χειριστό σου του Φίλιππου Βασιλιάδη. Ο Ματσιώρης βρήκε την μπάλα, την απομάκρυνε και χάνεται πολύ μεγάλη ευκαιρία σε αυτή την προσπάθεια του Φίλιππου Βασιλιάδη. Ένα μακρινό σου τώρα, η μπάλα out από τον Σαββίδη, φάση στη φάση. Με τον Σαββίδη να σουτάρει και η μπάλα να περνάει out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Μακεδονικό. Στο 80 με το γύρισμα του Φίλιππου Βασιλιάδη. Στο δοκάρι μπάλα. Και πολύ καλή επέμβαση από τον Ματζιώρη. Επιμένει ο Καλαμόνας τώρα από τη δεξιά πλευρά. Περισσότερο ροκανίζεται το χρόνο, γυρίζει την μπάλα γύρω από την περιοχή της Αλιστράτης. Μπήκαμε στο 90 πλέον, καθυστερήσεις από εδώ και πέρα. Η σέντρα προς το Σαββίδη, κόβει άμυνα. Ντόβας σε καλό σημείο. Ντόβας το σουτ, καλό σουτ. Η μπάλα κάπου κοντράρει, γίνεται κόρνερ στο 90. Και τώρα σφυρίζει τρεις φορές ο Νίκος Αχθοφορίδης στα χέρια του Ματζιώρη. Τελειώνει το παιχνίδι. Τελικό αποτέλεσμα. Νομίζω δίκαιη νίκη, δικαιότατη νίκη για τους φιλοξενούμενους. Μακεδονικός Αλιστράτης, Άρης Καλαμόνα 0-2 το τελικό αποτέλεσμα. Καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου πρώτα απ' όλα και δεύτερον, καλή συνέχεια να έχουν τα παιδιά εδώ από την Αλιστράτη και ο Βασίλης. Απλώς για το αγωνιστικό μέρος θέλω να πω ότι το μάτς δεν ήταν καθόλου μα καθόλου εύκολο. Ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αυτό το έδειξε και το σκορ φυσικά και η φάση που δεν γίνανε ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Ευτυχήσα να προηγηθούμε ένα γκολ, νομίζω από έμπνευση ενός μεγάλου παίκτη για μένα, τον Μπάμπη τον Μπερβερίδη. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι αλλάξανε και τα πλάνα του αντίπολου προπονητή. Νομίζω άλλαξε και η ψυχολογία του παίκτου και εκεί νομίζω λίγο άρχισαμε να ισορροπούμε στο κομμάτι ειδικά πιο πολύ το αμυντικό, γιατί είχαμε αρκετά κενά. Νομίζω ότι η τακτική μας πάλι βασίστηκε στη μαζική άμυνα περισσότερο, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετά προβλήματα, ειδικά με τους μέσο μπροστά. Και ένα άλλο μειονέκτημα που είχαμε, ότι δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε την μπάλα στα πόδια, να αλλάζουμε πλευρές και όλα ό,τι χρειάζεται στο αγωνιστικό κομμάτι. Απλώς και εμείς είμαστε σε μια δύσκολη βαθμολογική θέση. Προσπαθούμε με οποιοδήποτε τρόπο να πάρουμε τους τρεις πόντους, αυτούς που θα μας δώσει και άλλο άρα και άλλη ψυχολογία. Και νομίζω ότι καταφέραμε, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ήταν λίγο καλύτερο για μας, πιστεύω. Είχαμε μία-δύο φάσεις ακόμα να κλειδώσουμε ακόμα πιο εύκολα το παιχνίδι και προχωράμε στο επόμενο μάτς. Η ομάδα πριν δύο αγωνιστικές ήταν κάτω από διαγωνιστική ζώνη, είχε 9 βαθμούς με 2, είχε στους 15, στο συν 5. Βοηθάει και ψυχολογικά αυτό για την συνέχεια, για το αποτέλεσμα το σημερινό, η δεύτερη συνεχόμενη νίκη για πρώτη φορά. Σίγουρα βοηθάει, απλώς πρέπει να βελτιωθούμε πάρα πολύ. Ειδικά σας είπα στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, πρέπει να βάλουμε πολύ περισσότερα τρεξίματα, να κρατήσουμε πιο εύκολα την μπάλα και να έχουμε περισσότερες αντοχές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να πηγαίνεις συνέχεια στα κόκκινα όλα τα παιχνίδια και να τα παίρνεις. Πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσεις να δημιουργείς και να ελέγχεις και το ρυθμό του παιχνιδιού. Το καλό είναι ότι τα παιχνίδια αυτά που τουλάχιστον θέλει, όπως το λέμε ποδοσφαιρικά, ψυχή, τουλάχιστον τη δίνουν τα παιδιά στο μέγιστο και γι' αυτό παίρνουμε τα αποτελέσματα. Νομίζω ότι σιγά σιγά και στην πορεία, όσο περνά τα παιχνίδια, νομίζω θα γινόμαστε και καλύτεροι. Να δώσουμε συγχαρητήρια στην ομάδα του Καλαμόνα για την νίκη τους. Εμείς είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και να κερδίζαμε το παιχνίδι στην ίδια δύσκολη θέση θα ήμασταν. Έχει πολλά παιχνίδια, αλλά η ομάδα σε κάθε παιχνίδι υπάρχει μια βελτίωση. Τα παιδιά αρχίζουν και βγάζουν τακτικά κομμάτια για αυτά που ζητάμε. Θεωρώ ότι στο πρώτο γκολ η ομάδα κοιμήθηκε. Συμφωνώ σε όλα αυτά που είπε ο Χρήστος. Έτσι, μια μπλήψη του Μπάμπη του Περπερίδη. Και από εκεί και πέρα, αν εξαιρέσει μια φάση που είχαμε με τον Άρη του Νικολαίδη, δεν θεωρώ να απειληθήκαμε ιδιαίτερα. Αλλάξαμε το σχηματισμό μας, παίξαμε με δύο μπροστά. Αυτό αντί να μας δώσει ένα κίνητρο και να πιέσουμε λίγο τον αντίπαλο, δεν λειτουργεί σωστά. Αφήσαμε πολλά κενά στο χώρο του άξονα, οι γραμμές μας δεν είχαν τις σωστές αποστάσεις. Με συνέπεια, να μην παρουσιαστεί καθόλου καλή ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Εγώ δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος από την εικόνα του δεύτερου ημίχρονου. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από την εικόνα του πρώτου ημίχρονου.
Από εκεί πέρα θέλω να ευχαριστήσω και τον Χριστό και τα παιδιά του Καλαμόνα, οι οποίοι έδειξαν σεβασμό στο πρόσωπό μου, μαγκάλιασαν όταν ήρθανε, εκτός κανένα δύο περιπτώσεις, οι οποίοι, εντάξει, όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια και ο καθένας δίνει και το χαρακτήρα του. Αυτός που είναι μέσα στο γήπεδο είναι και εκτός γήπεδου, δυστυχώς. Από εκεί και πέρα, εμείς θα κοιτάξουμε να πάρουμε κανένα δύο ακόμα παιδιά. Έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα. Και έπειτα, όπως μου είπε και ένας συνάδελφος προπονητής, το να πέσεις δεν είναι άσχημο. Το καλό είναι να χτίσεις, να μείνουν κομμάτια και από εκεί και πέρα να μπορέσεις να ανεβάσεις την ομάδα με άλλες προϋποθέσεις. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει πάρα πολύ δρόμος ακόμα. Έχω πείσει σε αυτά τα παιδιά. Εμείς είμαστε πραγματικά μια ωραία οικογένεια. Περνάμε πολύ όμορφα στις προπονήσεις. Τα παιδιά έχουν διάθεση. Και από εκεί και πέρα είναι το μόνο που στεναχωριέμαι, δεν είναι για μένα, είναι για αυτά τα παιδιά. Τα οποία θα ήθελα απλά να πάρουν έτσι μια χαρά του αποτελέσματος για αυτούς, μόνο για αυτούς. Βασίλη, τι θεωρείς ότι είναι αυτό που λείπει από την ομάδα και αν υπάρχει πίστη στην ομάδα ότι μπορεί να αντιστραφεί όλο αυτό το σκηνικό με μια νίκη? Γιατί σήμερα, εντάξει, δεν σας βοήθησε και το γρήγορο γκολ που δεχτήκατε, αλλά δεν φάνηκε να βγάζει τόσο ψυχή η ομάδα σήμερα. Δηλαδή, τουλάχιστον μεσοεπιθετικά, δεν έβγαλε το κάτι παραπάνω που να δείχνει ότι μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση. Θεωρώ ότι η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο είχε ψυχή. Όπως είπα, με την αλλαγή του σχηματισμού χάθηκε λίγο η συνοχή των γραμμών και αυτό μας δημιούργησε λίγο πρόβλημα. Μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά τώρα μαθαίνουν να παίζουν κάποιους σχηματισμούς. Είχαν συνηθίσει έναν τρόπο παιχνιδιού το οποίο το παίζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όταν έχεις έναν προπονητή 25 χρόνια, καταλαβαίνεις ότι έχεις μάθει να παίζεις με έναν τρόπο. Οπότε θεωρώ ότι η ομάδα έβγαλε ψυχή. Αυτό που έλειψε από την ομάδα μας είναι καθαρά οι παίκτες που έχουν την ποιότητα για να δημιουργήσουν μέσω επιθετικά τις καταστάσεις, να περάσει μπάλα από τη μεσαία στην επιθετική γραμμή. Και είχαμε και πάλι και απουσίες. Δηλαδή και ο Μουχτάρης, ας πούμε, που είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει αυτό το θέμα, σήμερα ήταν άρρωστος, είχε πυρετό, το ίδιο και ο Γιαβρίδης. Εντάξει, η ομάδα μας, όπως το είπα, έχει συγκεκριμένο ρόστερ. Όταν σου λείπουν 2-3. Στο ερώτημα από αυτό, ότι μια νίκη μπορεί να αλλάξει όλο αυτό το σύστημα. Φυσικά, αυτό είπα και έτσι ξεκίνησα, ότι μια νίκη θα αλλάξει όλη την ψυχολογία της ομάδας.